Συγκλονίζουν τα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ και του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών του Κέντρου Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, που δείχνουν τη σταθερά ανωδική πορεία των αυτοκτονιών στην Ελλάδα. Πάνω από 600 συνανθρωποί μας αυτοκτονούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα κάθε χρόνο, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 3.000 πενθούντες. Κατά τα έτη 2010-15 σημειώθηκαν τουλάχιστον 2.989 αυτοκτονίες, με τον αριθμό να είναι σχεδόν 25 φορές μεγαλύτερος στις μη θανατηφόρες απόπειρες αυτοκτονίας. Θεωρώ ότι υπερπολαπλάσιος ο αριθμός τουλάχιστον των απόπειρων αυτοκτονίων αλλά και των επιτυχημένων αυτοκτονιών, οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί, δεν μπορούν να καταγραφούν. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με πολιτισμικά στοιχεία, όσον αφορά το πόσο το συζητάμε ή και το πόσο το κοινωνικό πλαίσιο θα συζητήσει γύρω από εμπειρίες οι οποίες υπήρχαν πριν την αυτοκτονία. Δηλαδή, θα μπορεί να υπάρξει κάτι κρυφό ακόμα και μετά. Στη χώρα μας η υπόθεση αυτοκτονία δείχνει να είναι αντρική υπόθεση. Σε κάθε μία αυτοκτονία γυναίκας αντιστοιχούν 4 αυτοκτονίες ανδρών. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης αυτοκτονιών ήταν 8,1 ανά 100.000 για τους άνδρες και 1,91 ανά 100.000 στις γυναίκες, με την Κρήτη να εμφανίζεται σε αριθμό ως η πρώτη σε αυτοκτονίες περιφέρεια στη χώρα και ακολουθούν η Ήπειρος και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Κρήτη επιπλέον εμφανίζεται και ο υψηλότερος δείκτης αυτοκτονιών ανδρών ενώ γυναικών στα νησιά του Ιωνίου. Πραγματικά ένας τομέας που χρήζει περαιτέρω διερεύνηση στο να απαντήσουμε πλέον ουσιαστικά επιστημονικά στο για ποιο λόγο η Κρήτη είναι όλα αυτά τα χρόνια πρωταγωνιστής σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ένα μέρος το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να προσδοκεί κανείς ότι θα έπρεπε να έχουμε αντίστροφα αποτελέσματα και όχι αυτά τα οποία καταγράφονται στην στατιστική υπηρεσία. Για ένα πρόβλημα που δείχνει μέρα με την ημέρα να διευρύνεται, κάνουν λόγο οι επιστήμονες, που με βάση και αυτά τα στοιχεία υποστηρίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των αυτοκτονιών αυτών θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί αν οι δομές ήταν τέτοιες που η πρόσβαση σε αυτές θα ήταν ευκολότερη και ο στιγματισμός για τις ψυχικές ασθένειες και τα καταθλιπτικά επεισόδια δεν θα είχε τη δυναμική που φαίνεται ακόμη να έχει στην Ελλάδα. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που αποτυπώνεται ότι άνδρες παραγωγικής ηλικίας στα 50-55 αλλά και υπερήλικες πάντα έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονίας. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να σημειωθεί ότι στις γυναίκες παρατηρούμε πάντα το μεγαλύτερο αριθμό αποπειρών αυτοκτονίας, αλλά όχι επιτυχημένων στο τέλος. Στη γραμμή στήριξης της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ηρακλείου, καθημερινά οι κλήσεις δείχνουν ότι η ανάγκη για βοήθεια είναι έντονη, πλην όμως και αυτό αποτελεί απλά μια πρώτη ανακουφιστική ένεση και όχι την ουσιαστική βοήθεια και λύση που θα απαιτούνταν. Σίγουρα είναι χρήσιμες, είναι απλώς μια βαλβίδα εκτόνωσης. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό χωρίς μια συλλογική προσπάθεια και κυρίως αν υπάρχει μια κεντρική πολιτική όσον αφορά το κομμάτι της υποστήριξης των ατόμων σε θέματα ψυχικής υγείας θα μπορέσει να φέρει κάποια ουσιαστική αλλαγή.